Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω, να ζητήσω ένα σχόλιο σας για όσα συνέβησαν στη νίκαια της Γαλλίας, στην επίθεση με το φορτηγό. Μας έθλιψε το γεγονός, μας λύπησε πάρα πολύ το γεγονός, γιατί αποδεικνύει ότι τα κράτη έναντι τέτοιων απειλών δεν έχουν θωρακιστεί. Δηλαδή η Αμερική μπόρεσε και πήγε στο διάστημα, έκανε διαστημικούς σταθμούς και λεωφορεία και τα πάντα, αλλά το Πεντάγωνο της δεν μπόρεσε να το προστατεύσει. Άρα πρέπει άνθρωποι, τεχνολογία και το ενδιαφέρον να αλλάξουν προσανατολισμό και να δοθεί ένταση προς τέτοιου είδους απειλές, αντιμετώπισης τέτοιων απειλών. Θεωρείτε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται μέχρι στιγμής από τα ευρωπαϊκά κράτη με στρατό στους δρόμους, με τάγκο, ότι ναι, είναι μια λύση? Δεν ξέρω. Αυτά είναι μάλλον ένα... Μα, δεν είναι τέτοια λύση, γιατί αυτοί, αφού είδατε, είναι υπεράνω υποψίας, παίρνουν ένα λεωφορείο, παίρνουν ένα φορτηγό και γίνονται βόμβο θανάτου. Δεν είναι έτσι, με τα τάγκς. Και τάγκς να υπήρχαν, αυτοί διαθέτουν τη ζωή τους. Ναι. Δεν θα φοβούνται, φαντάζομαι, τα τάγκς. Για τις κοινωνίες, ευρωπαϊκές κοινωνίες και το κλίμα φόβου που αναπτύσσεται, ποια μπορεί να είναι η απάντηση της πολιτικής, των πολιτικών ηγεσιών? Εγώ νομίζω αυτό που σας είπα. Ναι. Δηλαδή, να πάρουμε λεφτά από το διάστημα, από τις εξελίξεις στα αεροπλάνα και σε αυτά που γίνεται μια μάχη νέων τεχνολογιών και εκεί και χρημάτων, και να τα δώσουμε σε αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων. Να στρέψουμε δηλαδή την άμυνά μας και για κινδύνους έσωθεν εντός των τυχών. Μάλιστα. Είναι μια ολόκληρη, έχει αναπτυχθεί στην Αμερική, τώρα τα αναπτύσσεται, μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία, η οποία πρέπει να γενικευθεί, και η Ελλάδα, επειδή είναι κέντρο διέλευσης προσφύγων και τρομοκρατών, είναι υψηλά στη ζώνη κινδύνου. Είναι πολύ υψηλά. Πρέπει να ευθυγραμμιστεί η Ελλάδα απόλυτα. Μάλιστα, και βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μια σύνδεση μεταξύ προσφύγων και τρομοκρατών αυτή τη στιγμή. Δηλαδή... Ναι, αλλά μοιραίως γίνεται μια προσπάθεια τρομοκρατών να περάσουν μέσω Ελλάδος. Επειδή είναι πύλη, λέτε. Μέσω των προσφύγων. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν περνούν χιλιάδες άνθρωποι, είναι μια ευκαιρία να περάσουν και κάποιοι, γιατί θα βάλουν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη φοβερούς κανόνες. Ναι. Οπότε, για να αποφύγουν τους κανόνες αυτούς, θα έρχονται μέσω Ελλάδος. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Κυρίως να σας ρωτήσω για την απλή αναλογική, μια και την άλλη εβδομάδα θα ψηφιστεί την Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο. Ναι. Η Ένωση Κεντρών και εσείς προσωπικά υποστηρίζουν, και μάλιστα με πάθος θα έλεγα, την κατάργηση του μπόνους και την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Λεβέντη, βλέπουμε άλλα κόμματα του Δημοκρατικού Χώρου και του Κέντρου, προς το Πασό και το Ποτάμι, να λένε ότι θα καταψηφίσουν και το Πασό, και ειδικά παρά το γεγονός ότι η απλή αναλογική αποτελεί η θέση του. Ποια είναι η δική σας άποψη? Η δική μου άποψη είναι ότι λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ για τη στάση της κυρίας Γεννηματά. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι η κυρία Γεννηματά ανήκει σε ένα Πασόκ το οποίο είχε στην 3η Σεπτέμβρη βάλει ως κύριο άθρο την απλή αναλογική, όταν πρωτοϊδρύθηκε το Πασόκ το 1974. Στη συνέχεια το προδώσανε, ήρθανε, βρήκαν τις χρυσές καρέκλες της αυτοδυναμίας και έκαναν μια διαχείριση δεξιού τύπου. Αυτό έκανε το Πασόκ. Πρόδωσε τον εαυτό του, ευχαρίστησε τον κόσμο γιατί τον έβαζε στο δημόσιο, τον εξυπηρετούσε σε προσωπικό επίπεδο πελατειακά, αλλά το πρόγραμμα το Πασόκ το πρόδωσε συνολικά. Λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία τώρα το Πασόκ να δείξει ότι είναι δημοκρατικό κόμμα και προοδευτικό, και να μην κάνει τυχοδιοκτισμούς και τέτοιου είδους υπόγειες συγγένειες με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς λέτε ότι αν επιμείνουν και δεν ψηφίσουν, θα είναι σαν να χαρίζουν τις 50 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Μητσοτάκη? Εγώ το λέω αυτό. Αυτό το λέει ο κοινός νους. Ότι ο μη ψηφίζων το μηδέν πόνους δωρίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη 50 έδρες. Ο, και πάνω απ' όλα κάνει και κάτι χειρότερο. Εκτός του δωρίζει,
50 εύρες, διατηρείται στη ζωή ο στόχος της αυτοδυναμίας, που αυτό είναι το, η ρίζα του κακού, ο στόχος της αυτοδυναμίας. Γιατί η αυτοδυναμία μας έφερε στα ρουσφέτια, στο βαθύ κράτος, η αυτοδυναμία μας πτώχευσε. Ηθικά και οικονομικά. Απ' την άλλη όμως, κύριε Πρόεδρε, θα πει κανείς, το λέει αυτό στη Νέα Δημοκρατία, ότι με την απλή αναλογική πάμε σε ακυβερνησία, σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ θα πρέπει να έχουμε σταθερότητα και στιβαρές κυβερνήσεις. Γιατί πάμε σε... Δηλαδή αν τώρα ο Τσίπρας το Σεπτέμβριο έπαιρνε 105 έδρες και εσύ ο άλλος, άλλες 12, ξέρω εγώ, 120. Ναι. Και ερχόντουσαν και σε μένα, πηγαίναν και στην Γεννηματά για να κάνουν κυβέρνηση. Ναι. Πού το κακό, δεν θα γινόταν κυβέρνηση? Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ πιο όρημα τα πράγματα για κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν υπάρχει ο φόβος που υπήρχε παλαιότερα. Κάθε ένας θα μετρήσει. Αν εγώ δηλαδή δεν συμβάλλω σαν ένωση κεντρών στο να δημιουργηθεί κυβέρνηση, θα φέρω ακέραιη την ευθύνη και θα με τιμωρήσει ο λαός αν αφήσω τη χώρα κυβέρνητη. Και γίνονται συνεχείς εκλογές. Άρα θα, με την απλή λογική, αρχίζει το μενταλιτέτ και αλλάζει η νοοτροπία. Αλλάζει η νοοτροπία. Ο καθένας δεν λαϊκίζει, αλλά φορτώνεται και με τις ευθύνες του κάθε πολιτικός αρχηγός. Αναλογίζεται τις ευθύνες του. Το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου και της απλής αναλογικής φέρνει την Ένωση Κεντρών πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κορυφαίο θέμα. Ναι, έχουμε ουσιώδεις διαφορές στα οικονομικές επιλογές. Ναι. Οι διαφορές μας οι μεγάλες με το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε άλλα ζητήματα. Είναι στο δημόσιο που δεν ψάχνουμε να βρούμε τους αργομίστους. Είναι σε άλλα, γιατί ζήτησα και από τον Τσίπρα να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών από 300 να γίνει 200. Μου είπε θα επαναστατήσουν. Δεν μπορώ να το κάνω, κύριε Πρόεδρε, μου λέει. Του ζητήσαμε και άλλα πράγματα. Δεν έγιναν. Από τα 6 που ζητήσαμε γίναν τα 2. Παρόλα αυτά, αλλά τα 2 είναι ουσιώδη. Δηλαδή έγινε το ουσιώδες που είναι το 0 πόνους. Η ψήφο στα 17. Μπορούσα εγώ να πω σαν Βασίλης Λεβέντης όχι στην ψήφο στα 17. Δεν μπορούσα να πω, γιατί είναι σαν να θεωρώ ανώριμους τους νέους. Ναι. Την Ελλάδα δεν την κατέστρεψαν νέοι. Την Ελλάδα την κατέστρεψαν οι μεγάλες ηλικίες με τη δικοματική πολιτική ψήφο των τελευταίων 50 ετών. Επομένως, συμφωνήσαμε σε ένα μίνιμουμ και αυτό το μίνιμουμ του είπα του κ. Τσίπρα ότι μπορεί να περάσει από καλόπιστους άλλων κομμάτων. Μάλιστα. Από τους καλόπιστους. Από κακόπιστους που έχουν κάνει συμφωνίες με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια και προτάσουν κάτι γελίες προφάσεις. Είναι γελία. Αν δείτε τα 5 σημεία της Γεννηματά, είναι γελία. Λέτε ότι είναι προφάσεις για να μην ψηφίσεις. Ναι. Η ψήφος των ξένων. Την ψήφο των ξένων, αλλά μου είπε και ο Τσίπρας συμφωνεί. Απλά τεχνικά δεν είναι δυνατό να γίνει άμεσα. Ναι. Γιατί χρειάζεται να υπάρξουν εκλογικοί κατάλογοι στα προξενία. Για το 3%. Για το 3% είναι συζητήσιμος και εκεί. Θα το κάνει 2,5 ο άνθρωπος. Ναι, θα το δεχόσασταν κι εσείς. Θα το δεχόσασταν το 2,5. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί να το κατεβάσει λόγω μουσουλμάνων. Ναι. Μέχρι 2,5 λέτε όμως ότι θα μπορούσε να είναι. Και ευτυχώς είδα που το ΚΚΕ έσωσε την τιμή του και ψηφίζει. Ναι. Γιατί και το ΚΚΕ αρχικώς έλεγε κάτι αρλούμπες. Δηλαδή τι έλεγε, έλεγε 0 το όριο. Χωρίς να υπολογίζει τον κίνδυνο η Τουρκία να πατήσει πόδι στην Ελληνική Βουλή μέσα. Λοιπόν, χαίρομαι που τουλάχιστον το ΚΚΕ έδειξε μια διαλλακτικότητα. Αλλά δεν έχουμε μια Γεννηματά η οποία λέει θα κάνετε τη Χρυσή Αυγή, λέει, ρυθμιστή. Ακούτε, τα λέει αυτά η Γεννηματά. Και είναι λόγος αυτός να δώσει 50 έδρες στο Μητσοτάκι δώρο η κυρία Γεννηματά? Εγώ νομίζω ότι έχουμε λίγες μέρες να σκεφτεί η Φόφη. Για να δούμε. Αν δεν το κάνει και δεν ψηφίσει την απλή αναλογική αυτή τη στιγμή, επειδή οι ευκαιρίες για την απλή αναλογική είναι λίγες. Ναι. Ο Αντρέας Παπαντρέου την πρόδωσε. Πρώτος ο Τσίπρας την θέτει σε δυνατότητα θέσπισης. Ναι. Λοιπόν, αν αρνηθεί η κυρία Γεννηματά θα τιμωρηθεί από τον ελληνικό λαό. Γιατί ο παδί του Πασόκ φαντάζομαι δεν είναι υπέρ της ενισχυμένης. Δεν είναι ανόητη.
Ναι, αν κρίνει κανείς και από το γεγονός ότι βέβαια, έχει ψηφιστεί πρόσφατα αυτή η θέση. Θα τιμωρηθούν από τον ελληνικό λαό τα κόμματα τα οποία τούτη την ώρα θα αρνηθούν την απλή αναλογική. Και λέω τούτη την ώρα γιατί ο Τσίπρας, έστω και από αδυναμία, την θέτησε, την σερβίρει και την, ένα αίτημα της κεντροαριστεράς 100 ετών. Μάλιστα. Είναι αυτό. Να δεχθώ λοιπόν ότι και δολίως πράττει ο Τσίπρας. Εμείς δεν θα αρπάξουμε την ευκαιρία έτοιμα 100 ετών να το θεσπίσουμε. Ναι. Θα ψάχνουμε για δικαιολογίες για να δώσουμε στο Μητσοτάκη αυτοδυναμίες. Είναι σαφείς οι απόψεις που εκφράζεται, κύριε Πρόεδρε. Καταγράφονται. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Ο Πρόεδρος και εύχομαι η κυρία Γεννηματά, επειδή ανήκει σε δημοκρατική οικογένεια, ο πατέρας της ήταν φίλος μου, να δείξει αίσθημα ευθύνης. Για να δούμε αν θα και να ξέρει ότι αν το, πράξει, ναι. αν το πράξει και ψηφίσει, ο δημοκρατικός λαός θα την αμύψει, θα την στερεώσει στο τιμόνι ως αρχηγό κόμματος. Ενώ αν δεν το πράξει, θα τιμωρηθεί. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.